Κατευθυνόμαστε σιγά σιγά προς τις πηγές. Ο Αχαίροντα. Υπέροχη μουσική της φύσης. Η κεντρική πηγή του Αχαίροντα. Όχι, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε πολύ νερό και πάνω από το βουνό, έτσι. Εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο φαράγγι μέσα. Πανέμορφο, πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο. Hello! Κοιτάξτε τη μορφιά. Έχω πάει και στο Βοηδομάτσα, στα χωροχώρια, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Πολύ πιο όμορφο. Σιγά σιγά μπαίνουμε προς το φαράγγι του ποταμού. Κάπου εδώ ερχόταν ο Χάρος να πάρει τις ψυχές. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι. Πόσο φανταστείτε, αν ήσουν μια ψυχούλα ενός νεκρού, με τι χαρά θα έφυγες να πας αυτόν τον τόπο. Ειλικρινά αγαλιάζει η ψυχή σου. Πανέμορφο. Το νερό δεν θα έλεγα δροσερό, θα έλεγα παγωμένο. Αλλά ζωντάνια. Ζωντάνια. Κοιτάξτε, κοιτάξτε ομορφιά. Κοιτάξτε ομορφιά. Βάου, βράχος από πάνω μας. Να προσεπάω όσε. Πας και η... Τέλεια, υπέροχα. Εμπειρία ζωής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άλλο να το βλέπεις ένα βίντεο και άλλο να το ζεις. Να το ζεις σαν εικόνα, να το ζεις σαν αίσθηση του νερού στο σώμα σου. Πραγματικά, κοιτάξτε, είμαστε μέσα στο φαράγγι. Υπέροχη εμπειρία. Πραγματικά υπέροχη εμπειρία. Κάτι άλλο. Βλέπεις οικογένειες, βλέπεις ζευγάρια. Είναι πραγματικά ένας παραδεισένιος τόπος. Φυσικά σου πάνω σαν πάνω, το φαράγγι στενεύει. Τώρα το καλοκαίρι βέβαια, το νερό είναι πιο λιγοστό. Σίγουρα το χειμώνα εδώ μπορεί να φτάσει και τα 2 και τα 3 μέτρα. Λοιπόν, αλλά είπαμε όσο πάμε προς τα πάνω, το φαράγγι λίγο στενεύει. Υπέροχα, 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 υπέροχα. Δεν βρίσκω λόγια, ειλικρινά δεν βρίσκω λόγια. Δηλαδή, αν έχετε χρόνο, αφιερώστε να έρθετε έστω μία-δύο μέρες εδώ. Ειλικρινά δεν θα μετανιώσετε. Είναι υπέροχο.
παιδιά.